Λέτε ότι πλήρωσαν τη νοσοκόμα, ότι είναι όργανό τους. Εγώ πάντως ένα ξέρω. Ο γέρος είναι νεκρός και η νοσοκόμα αναγνώρισε τη γυναίκα σας. Είμαι αναγκασμένος να σας συλλάβω. Δυστυχώς. Μια στιγμή. Εμπρός. Ναι, εγώ είμαι. Καλά. Καλά, παιδιά. Φτάνω αμέσως. Τι τρέχει πάλι? Από το νοσοκομείο. Μου ανάγκη να πω πως ο Μερλής μπήκε αυτή τη στιγμή στο χειρουργείο. Πώς? Ποιο χειρουργείο? Πάφος ήταν νεκρός. Ναι. Ο Μερλής ήταν μόνο πληγωμένος. Θα τον εγχειρίσουν τρέχω στο νοσοκομείο. Μόλις ανακτήσει τις αισθήσεις του, θα τον ανακρίνω. Ως εκείνη την ώρα ούτε λέξη. Καθίστε, Φρόνημα. Τηλεφωνήστε μου αμέσως αν μιλήσει ο Μερλής. Σύμφωνοι. Και αν δεν πετύχει η εγχείρηση, εγώ είμαι για τη φυλακή ή για το φρονοκομείο. Ό,τι προτιμάτε. Εγώ δεν θα σας χαλάσω το χατήρι. Το πρωινό σου, αγάπη μου. Δεν θέλω. Μα δεν έφαγες τίποτα από χθες. Τι θέλετε πολύ αυτή την κληρονομιά, ε? Μας χρειάζονται πολύ αυτά τα χρήματα. Πάω στο χωριό, θέλεις να έρθεις μαζί μου? Όχι. Λίγος περίπατος θα σου κάνει καλό. Ήρθαμε στο βουνό για να κάθεσαι κλεισμένος μέσα. Δεν μου χρειάζονται οι περίπατοι σας. Δεν έχω καμιά διάθεση να βρεθώ με τσακισμένο κεφάλι πάνω σε κανένα βράχο ή πνιγμένος στο χήμαρο. Έχεις όμως μια φαντασία. Πού πας και τα βρίσκεις? Εμπρός. Αστυνομία. Εδώ κύριε Σκόλμπο. Έχετε νέα από το νοσοκομείο? Όχι. Σας παρακαλώ, καλέστε με μόλις μάθετε τίποτα. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Κύριε Κουρμπάν, κύριε Κουρμπάν. Τι γυρεύετε πάλι σε εδώ? Άρα στη νοσοκόμα. Δεν ντρέπεστε καθόλου? Μη φωνάζετε. Είναι ανάγκη να σας μιλήσω. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχω μυστικά εγώ. Μιλήστε δυνατά. Είστε μόνος? Δεν πρέπει να μας ακούσει κανείς. Ναι, μόνος. Και πού είναι εκείνη? Πήγε στο χωριό. Θα αργήσει να γυρίσει. Εμπρός, μιλήστε. Είμαστε και οι δυο σε πολύ άσχημη θέση. Σε άσχημη θέση. Και οι δύο, ε. Εσείς γιατί? Σας πλήρωσαν να πείτε ψέματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το είπα στον αστυνόμο, δεν με πίστεψε. Θα σας πιστέψει. Σας το υπόσχομαι. Θα ανακαλέσω τη μαρτυρία μου. Ωραία, πολύ καλά. Καιρός ήταν. Μπρος, τρέξτε γρήγορα στην αστυνομία. Α, όχι, μα όχι, δεν είναι τόσο απλό. Τι θα πει αυτό? Είμαι πιασμένη στη φάκα ακριβώς όπως και εσείς, κύριε Κορμπάν. Αν σας σώσω, χάθηκα. Θα σας προστατέψει η αστυνομία. Πρόκειται για κάτι άλλο. Έναν άλλο κίνδυνο, πολύ πιο σοβαρό. Αχα. Σας έχουν και εσάς το χέρι? Ναι, μα είναι φοβερό. Εκβιασμός? Ναι. Τι είδους? Ηθικός. Οικονομικός προπάντων. Μεγάλο ποσό? Ναι. Αχ, δεν θα γλιτώσω ποτέ. Ποτέ μου. Και όλα από φταίξιμο δικό μου. Έπαιξα χαρτιά και έχασα. Αναγκάστηκα να υπογράψω ένα τσεκ χωρίς αντίκρισμα. Αμέσως κατάλαβα ότι ήταν προετοιμασμένο κόλπο. Γιατί ένας κύριος που στεκόταν κοντά μου μου πρότεινε να καλύψει το τσεκ μου στην τράπεζα αν του πρόσφερα σαν αντάλλαγμα μια μικρή υπηρεσία. Να πιστοποιήσω την ταυτότητα κάποιου. Κάποιου που δεν έχετε ξαναδεί, ε? Ακριβώς. Έτσι λοιπόν. Δέχτηκα. Τι άλλο μπορούσα να κάνω? Ακούστε, συμβαίνει το εξής. Η γυναίκα μου εξαφανίστηκε. Και εκείνοι οι δύο. Και η συμμορία τους. Για να βουτήξουν μια κληρονομιά. Είναι έτοιμοι για τα πάντα. Πέσατε κι εσείς στην παγίδα τους. Με γέλασαν, κύριε. Με κορόιδεψαν. Δεν σας έδωσαν τα χρήματα που σας υποσχέθηκαν. Ο φάκελος που έριξαν στην τσάντα μου είχε μέσα εφημερίδες. Μου την έσκασαν. Εφημερίδες. Σας πλήρωσαν με αποκόμματα εφημερίδων. Η τραγωδία γυρίζει σε φάρσα. Είναι καταπληκτικό. Θα πάτε φυλακή. Α, όχι. Όχι, όχι. Δεν θα πάω φυλακή. Να είστε βέβαιος γι' αυτό. Τι εννοείτε? Θα με σώσετε εσείς. Εγώ? Για ποιο λόγο? Μη μου πείτε ότι έχετε την αξίωση να σας πληρώσω για να πείτε την αλήθεια. Βέβαια. Θα με πληρώσετε και πριν από το μεσημέρι. Μ' αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Δεν σας δίνω φράγκο. Δεν μου χρειάζεται η μαρτυρία σας. Τι είπατε? Έχω άλλο μάρτυρα καλύτερο. Ποιον? Τον αλήτη μου. Α, αυτός πέθανε. Ζει, τον εγχειρίζουν αυτή τη στιγμή, μου το είπε επιθεωρητής. Αυτός θα μιλήσει, αυτός δεν είναι πουλημένος. Σας οικετεύω, αγοράστε τη μαρτυρία μου. Όχι. Μου χρειάζονται αυτά τα λεφτά. Όχι. Ο αλήτης σας μπορεί να πεθάνει. Ε? Μπορεί να πάθει αμνησία. Ναι, μπορεί να πάθει αμνησία. Να τον δολοφονήσουν ή να τον απαγάγουν. Ίσως φοβηθεί και δεν πει λέξη. Τότε θα μετανιώσετε πικρά. Δύο μάρτυρες αξίζουν πολύ περισσότερο από έναν. Δεν νομίζετε?
Σε αυτό βέβαια έχετε δίκιο. Εγώ θα καταθέσω αμέσως. Σας κρατάω για εφεδρεία. Όχι, τώρα ή ποτέ. Αυτό λέγεται εκβιασμός. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις. 11 παρά 10, η ώρα περνά. Πόσα χρωστάτε? 400.000 φράγκα. Και πού να βρω εγώ 400.000 φράγκα? Υπογράψτε μου ένα τσεκ. Η γυναίκα μου πήρε φεύγοντας μαζί της το καρνί. Μα τότε δώστε μου κάτι που να αντιπροσωπεύει αυτό το ποσό. Υπάρχει ένα χειροδανιστήριο στο Σαμονή. Τι να σας δώσω? Ό,τι να είναι, κάτι με αξία. Κοσμήματα, χρυσάφι. Να φτάνει αυτό το ποσό. 400.000 φράγκα. 400.000 φράγκα και είμαι αθώος. Σκέψου τι θα μου ζητούσα όταν ήμουν ένοχος. 400.000 φράγκα. Ω, αυτό είναι τεράστιο ποσό. Και τσιγκούνεις λοιπόν από πάνω, ε. Θα το μετανιώσετε. Περιμένετε μια στιγμή. Τι, πού πάτε? Δεν είπα την τελευταία μου λέξη. Κάντε γρήγορα, είναι κιόλας 11. Δώστε μου ακόμα λίγα λεπτά. Εμπρός. Αστυνομία. Εδώ Κορμπάν. Έχετε νέα από τον Μπαρμπά Μερλής? Από το χειρουργείο, ναι. Τι? Επιπλοκές. Αχα. Καλά, ευχαριστώ. Ώστε ο πρώτος μάρτης την έχει άσχημα, ε. Ναι. Βέβαια, δεν μπορώ να βασίσω πια μόνο στο Μερλής. Κι αν... Εμπρός λοιπόν, τα λεφτά. Δεν θα χαλάσει ο κόσμος για 400 χιλιάρικα. 400 χιλιάρικα, έτσι. Άντε, μονοκοπανιά. Τι, με δώσεις? Σας κάνει αυτό το δαχτυλίδι? Αν πιάνει το ποσόν. Με το παραπάνω το πιάνει. Λοιπόν, πώς θα γίνει? Ποιο? Με τη μαρτυρία σας. Έχετε το λόγο της τιμής μου. Δεν αφήνουμε τα αστεία, λέω εγώ. Θα σας κάνω γραπτή μαρτυρία. Όχι. Θα φωνάξουμε τον αστυνόμο και θα του τα πείτε όλα. Θα μου δώσετε το δαχτυλίδι μετά ή μπροστά του? Μετά. Α, δεν έχω εμπιστοσύνη και προπάντων δεν έχω καιρό. Μια λύση απομένει. Να σας υπογράψω τη γραπτή μαρτυρία. Λοιπόν, τι αποφασίζετε, ναι ή όχι? Τι να κάνω, δεν έχω άλλη λύση. Σύμφωνοι, καθίστε, εδώ. Έλατε. Καθίστε και γράφτε. Λοιπόν, πάρτε μολύβι, πάρτε χαρτί, ωραία. Λοιπόν, γράψτε εδώ, ορίστε. Ευχαριστώ. Γράφτε. Η κάτωθη υπογεγραμμένη. Η κάτωθη υπογεγραμμένη. Πώς σας λένε? Ιβόνι Μπερτόν. Δηλώ. Ότι έκαμε ψευδή κατάθεση. Και βεβαιώ ότι η γυναίκα. Βεβαιώ ότι η γυναίκα. Που μου παρουσίασαν. Παρουσίασαν. Δεν είναι η πραγματική κυρία Κορμπό. Μάλιστα. Εν Σαμονή τι. Ναι, βάλτε ημερομηνία τώρα. Ημερομηνία και υπογράψτε. Εντάξει. Δώστε μου το χαρτί. Δώστε μου το δαχτυλίδι. Δεν πιστεύω να είναι ψεύτικο, ε. Με προσβάλλετε εσείς. Εγώ το έκανα δώρο στον Ντανιέλ. Γρήγορα, το χαρτί γρήγορα. Πάρτε το δαχτυλίδι γρήγορα. Κάνε πίσω, Ντανιέλ, γιατί πυροβολώ. Ποιο το κάνετε αυτό το δαχτυλίδι? Αν τηλεφωνήσω στην αστυνομία θα σας πιάσουνε, γιατί πουλήσατε ψευδομαρτυρία και αυτός που σας πλήρωσε επιβαρύνει τη θέση του. Α, είστε αλήθεια πολύ δυνατοί. Πρώτα ο φάκελος με τις εφημερίδες, τώρα πέσατε μια χαρά στη φάκα. Μα τα χρειάζομαι τα λεφτά. Τα χρειάζομαι. Καταλαβαίνω. Είμαι όμως κι εγώ έτοιμη να σας αγοράσω κάτι. Τι έχετε να μου προτείνετε? Το χαρτί. Το χαρτί με τη μαρτυρία μου. Σύμφωνοι. Την κάνω 1000 κομμάτια τη μαρτυρία σας. Ορίστε τα λεφτά σας. Πόσα είναι? 200 χιλιάρικα. Δεν άξιζε παραπάνω. Μα μου χρειάζονται τα διπλά, το ξέρετε. Έχετε να μου πουλήσετε τίποτα άλλο? Ό,τι θέλετε. Τι θα απογίνω, Θεέ μου, τι θα μου χρειαστεί μια ιατρική βεβαίωση για τον άντρα μου. Είστε διπλωματούχος νοσοκόμος, έχετε δικαίωμα να την υπογράψετε. Σύμφωνοι. Μην υπογράφετε. Σας δίνω ό,τι έχω και δεν έχω. Μην υπογράφετε, δεσπίσω. Έχω συντάξει ήδη τη βεβαίωση. Είμαι προβλεπτική. Δεν μένει παρά υπογραφή. Εντάξει, υπογράφετε. Πάρτε και τα λεφτά σας. Για τώρα δρόμο. Να μην ξαναπατήσετε εδώ μέσα. Αυτό μου λείπε. Γελάτε. Κι όμως υπάρχει κάτι ακόμα που μπορεί να με σώσει. Κάτι που ούτε περνάει από το μυαλό σας. Τι μου λέτε? Είστε ίσως πολύ έξυπνοι, αλλά αυτό δεν μπορείτε να το ξέρετε. Να ξέρω τι? Πως ο αλήτης είναι ακόμα ζωντανός. Το ξέρατε? Βεβαίως.
Λοιπόν, θα μιλήσει. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι, είναι τίμιος, θα πει την αλήθεια, θα μιλήσει. Όχι. Ποιος θα τον εμποδίσει? Ο θάνατος. Κυρία Κορμπά! Ο κύριος Σαββάς, ήρθες επιτέλους. Ναι, μου σώθηκε η βενζίνη. Είχα πάει στον καράζ. Εντάξει, αποσκευές? Ναι, στίβαξα ότι βρέθηκε μπροστά μου. Τι κάνει ο Κορμπάν? Είναι ξαπλωμένος στον καναπέ. Μοιάζει σαν υπνοτισμένος, δεν βλέπεις? Ξέρει που θα τον πάμε? Ναι. Και δεν λέει τίποτα? Από την ώρα που έμαθε το θάνατο του Μερλή στο νοσοκομείο, είναι σαν να τον χτύπησε κεραυνός. Λοιπόν, δεν κατάλαβε τίποτα? Μα ναι, κατάλαβε. Καταλαβαίνει πως πρέπει να είναι τώρα πολύ φρόνιμος. Ότι θέλουν το καλό του αυτοί που φροντίζουν να μπει σε κλινική. Ο επιθεωρητής θα πηγαίνει να τον βλέπει συχνά. Έτσι δεν είναι, Ντάνιελ, αγάπη μου? Δεν θέλω να φύγω από εδώ. Ο επιθεωρητής συμφωνεί, μας περιμένει. Έχεις εμπιστοσύνη στον αστυνόμο. Τότε. Γιατί τόσες βαλίτσες? Μπορεί να χρειαστεί να μείνεις κάμποσες μέρες. Υπό παρατήρηση, ώσπου να αποφασίσει ο αστυνόμος. Ίσως μια εβδομάδα, ίσως 15 μέρες. Ποιος ξέρει. Τη Δευτέρα το πρωί θα πάω στο συμβολιογραφείο στο Σεντενή με το πληρεξούσιο. Συμφωνεί. Δεν έλαβες άλλες διαταγές από τον αρχικό? Όχι, εγώ πρέπει να τους τηλεφωνήσω αύριο. Πώς είστε στη συμμορία, καθάρματα? Σωτά για τη αλημόνα σου. Άστον, άστον να φωνάζει. Όσο περισσότερο φωνάζει, τόσο το καλύτερο. Ελπίζω να ακούγονται οι φωνές του ως κάτω στο χωριό. Δοκίμασε καθόλου να το σκάσει? Με πού θες να πάει με ένα πτώμα φορτωμένο στην πλάτη του? Το σπίτι φρουρείται. Μόλις κάνει πως βγαίνει, θα τον τσακώσουν. Ο αστυνόμος δεν με περιμένει στην κλινική σας. Είναι ψέμα. Τηλεφώνησέ του, θα δεις. Θα μπει στο ψυχιατρίο επισήμως, επί παρουσία του. Θα του πω πως αγοράσατε τη μαρτυρία της νοσοκόμας. Πάλι τα ίδια, άλλαξε λίγο πλάκα. Και έπειτα πες του ό,τι θέλεις. Δεν σε πιστέψει ποτέ. Τι ώρα είναι? Κοντεύουν 6. Πόση ώρα θέλουμε όσο εκεί κάτω? Το πολύ μισή ώρα. Άρχισε να φορτώνεις τις βαλίτσες. Ναι, πάω. Φορείς το σακάκι, αγάπη μου. Έξω κάνει ψύχρα. Αφήστε με. Δεν πάω πουθενά. Ο αστυνόμος! Μαξ! Μαξ! Ο αστυνόμος! Ήταν να μας συναντήσει στην κλινική. Βλέπετε πως ήταν ψέμα. Μην κουνιέσαι. Καλησπέρα, κύριε αστυνόμε. Τι τρέχει? Νόμιζα πως θα σας συναντούσαμε στην κλινική. Έγινε μια μικρή αλλαγή. Δεν θα φύγουμε αμέσως. Γιατί? Ο θάνατος του Μερλής μοιάζει πολύ ύποπτος. Η εγχείρηση είχε πετύχει. Είχαν μεταφέρει το γέρο στο κρεβάτι. Πριν προλάβει να πάει να τον δει ο χειρούργος, κάποιος μπήκε. Ίσως κάποια νοσοκόμα, ίσως κάποιος. Αυτή τη στιγμή γίνεται νεκροψία. Θα μου τηλεφωνήσουν εδώ το αποτέλεσμα. Τότε θα αποφασίσω αν θα φύγουμε ή αν θα μείνουμε. Αυτοί ξεκάναν το μάρτυρά μου. Ναι, εσείς να πάψετε. Μα τίποτα δεν καταλαβαίνετε, λοιπόν. Είστε ηλίθιος. Σίγουρα είμαι ηλίθιος που σας στέλνω σε ψυχιατρίο αντί για τη φυλακή. Δεν θέλω να πάω σε ψυχιατρίο. Α, προτιμάτε τη φυλακή, ε? Θέλετε να σας χώσω μέσα με την κατηγορία του φόνου? Ναι, ασφαλώς. Συλλάβετε με για φόνο. Ελάτε τώρα, τι είναι αυτά? Συλλάβετε με για το φόνο του Μερλής. Να σας συλλάβω? Ναι, βάλτε με στη φυλακή. Εκεί θα είμαι σε ασφάλεια. Θα βρω την ηρεμία μου. Ο χρόνος εργάζεται για μένα. Εδώ όλα μου ξεφεύγουν. Δεν θέλω να σε αφήσω μόνο. Αναγκαστείς, θα με χωρίσει η δικαιοσύνη από τη γυναίκα μου. Να η λύση, κυρία αστυνόμε. Να η σωτηρία μου. Απομονώστε με εκεί που δεν μπορούν να με φτάσουν αυτοί οι δυο. Μα θέλω να με κοντά σου, να σε γιατρέψω. Να με ξεκάνεις, θες να πεις. Πιάστε με, κυρία αστυνόμε. Σας παρακαλώ, πιάστε με. Κυρία αστυνόμε, σας παρακαλώ, μην τον ακούτε. Κυρία, αν ο κύριος Κορμπάν κατηγορεί τον εαυτό του για το φόνο του αλήτη και παραδίδεται, δεν μπορώ παρά να τον φυλακίσω. Μα είναι τρομερό, δεν θέλω. Αφήστε τον σε μένα. Ναι, εγώ σκότωσα το Μερλής. Συλλάβετε με. Έστω. Εν ονόματι του νόμου. Δεν σκότωσε αυτό τον Μερλής. Α, πώς? Μα η μαρτυρία σας είναι σαφής. Αν δεν τον σκότωσε αυτός, τότε ποιος τον σκότωσε, κυρία? Λοιπόν, αυτός. Προσπάθησα να εμποδίσω τη σύλληψή του. Θα σας ενοχλούσε να τον πάω στο τμήμα, ε? Είστε μάλλον υπέρ του ψυχιατρίου. Ήθελα να σώσω τον άντρα μου. Α, καλά. Τότε άστε με να κάνω τη δουλειά μου. Ξαναρχίζομαι από το μηδέν. Ξανάνεψε το καντιλάκι. Ναι, το πάνι να μάθουμε αν θα φτάσει να σας φωτίσει. Ελάτε, καθίστε. Ευχαριστώ.
Ας προσπαθήσουμε να αποδογυρίσουμε το πρόβλημα. Ας προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι εσείς λέτε την αλήθεια. Στο ίδιο θα καταλήξουμε. Για σας το αδύνατο σημείο είναι η σιωπή της Ελισάβετ. Αλλά φαντάζομαι ότι η απάντηση θα έρθει με τον καιρό. Τώρα προς το παρόν υπάρχει μια άλλη διέξοδος. Ποια? Είχα σήμερα το απόγευμα μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με έναν παλιό μου φίλο, τον καθηγητή υλικό του νοσοκομείου της Λιέγης. Και λοιπόν? Διατείνεται ότι στις 98% των περιπτώσεων που μοιάζουν με τη δική σας, η χρησιμοποίηση μιας ένεσης με βάση το πεντοτάλ, με άλλα λόγια του ορού αληθείας, επιτρέπει να καθορίσουμε την ακρίβεια των καταθέσεων εκείνων που έχουν κάνει αυτή την ένεση. Θέλετε να... Ακούστε με. Το ποσοστό της αληθείας της δηλώσης σας είναι περίπου 2%. Είναι λίγο. Αν δεχτείτε να σας κάνω τον ορό αληθείας και επιμένετε μετά στα όσα είπατε, οι μετοχές σας θα ανεβούν στα 90%, ίσως και παραπάνω. Τι λέτε? Δέχομαι χωρίς συζήτηση. Καλά. Και εσείς, κυρία? Τι εγώ? Να υποβληθείτε κι εσείς στην ίδια δοκιμασία. Το διακινδυνεύετε? Φυσικά. Πιστεύω πως αξίζει τον κόπο να δοκιμάσουμε. Προσέξτε, κυρία. Ξέρετε, αυτά τα πειράματα, δηλαδή θέλω να πω η αποτελεσματικότητα τους, δεν έχει ακόμα αποδειχθεί πλήρως. Δεν έχετε άδικο, κύριε Αβά. Ίσως να είναι πολύ επικίνδυνο. Φαίνεται πως όλα αυτά τα καινούργια παρασκευάσματα προκαλούν καμιά φορά δυστυχήματα. Ναι ή όχι, κυρία? Ναι. Εγώ, κυρία αστυνόμε, απαιτώ αυτή τη δοκιμασία. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω την καλή διάθεση και των δυο. Ας είναι. Θα πάμε στην Γκρενόμπλη να κάνουμε αυτές τις ενέσεις αύριο ή μεθαύριο. Μα, δεν είναι ανάγκη. Θα τις κάνουμε αμέσως. Αμέσως? Ναι, μ' αρέσουν οι γρήγορες αποφάσεις. Να πάμε απόψε στην Γκρενόμπλη τέτοια ώρα? Όχι. Έχω μαζί μου τις ενέσεις. Πού το ξέρετε ότι θα δεχτούμε? Δεν μπορούσατε να αρνηθείτε? Είναι για το συμφέρον σας. Έχετε σύριγγα? Ναι. Πηγαίνετε να τη φέρετε, παρακαλώ. Έτοιμος? Έτοιμος. Η πρόθυμη αποδοχή σας είναι ένα τεράστιο ατού για σας. Ναι. Εξάλλου είναι το μόνο μέσο για μένα να σας βάλω φυλακή υπό την προστασία της αστυνομίας. Ησυχάστε. Στις 7 ακριβώς θα είστε στη φυλακή. Σας το υπόσχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε επιθεωρητά. Μάλιστα. Θέλετε να κάνω εγώ την ένεση? Όχι. Όχι, ευχαριστώ. Έχω εγώ αρκετή πείρα. Σηκώστε το μανίκι σας, κύριε Κορμπάου. Ποιος είναι? Σας ζητάει να είστε στη φύλλα, κύριε επιθεωρητά. Με συγχωρείτε μια στιγμή. Κύριε, παρακαλώ, κρατήστε τη σύριγγα. Ναι. Ευχαριστώ. Κύριε επιθεωρητά, αλλάζετε την ένεση! Όχι. Πάψτε λοιπόν να φωνάζετε. Κύριε επιθεωρητά, αλλά... Θα με σαλίσετε. Σταματήστε. Ναι, εντάξει. Με πλησιάζετε. Μη με πλησιάζετε. Μη με πλησι... Βάλανε κάτι μέσα στη σύριγγα. Κύριε επιθεωρητά, κάτι βάλανε μέσα στη σύριγγα. Σοβάτε πλέον. Μια στιγμή. Ο θάνατος του Μερλής είναι οπωσδήποτε ύποπτος. Η νεκροψία απέδειξε ίχνη τριχνίνη στο αίμα. Αρνούμε να κάνω ένεση. Θα την πάθω σαν το Μερλής, θα πεθάνω. Άμα εσείς έχετε μανία καταδιώξεως. Μπρος, δώστε μου το χέρι σας να τελειώνουμε. Όχι. Κρατήστε τον, σας παρακαλώ, κύριε Βάκ. Όχι. Αγάπη μου, πρέπει να δοκιμάσεις. Μπορεί να ξαναβρεις τη μνήμη σου. Είναι το μόνο αντού που σας απομένει. Αφήστε με. Κύριε επιθεωρητά, κοιτάξτε με. Ξέρω πως θα πεθάνω. Θα σας εξηγήσουν πως ήταν αλλοιωμένος ο όρος ή πως δεν άνθεξε η καρδιά μου. Αλλά είμαι σίγουρος πως θα πεθάνω. Σε αυτές τις τελευταίες στιγμές της ζωής μου. Σας δηλώνω πως αυτή η γυναίκα δεν είναι η γυναίκα. Καλά, μας το είπατε. Είναι το πιο παράξενο έγκλημα που έγινε ποτέ. Ο ίδιος ο επιθεωρητής της αστυνομίας με σκοτώνει. Κατάλαβα. Τώρα θα κατάλαβα όλα. Η συμμορία αυτή έχει έναν αρχηγό. Η γυναίκα αυτή και ο ψευτοπαπάς έχουν έναν αρχηγό. Και αυτός ο αρχηγός είστε εσείς, κύριε επιθεωρητά. Και εγώ που προσπαθούσα να σας πείσω πως αυτή η γυναίκα δεν ήταν η Ελισάβετ. Το ξέρες, παλιά άνθρωπε. Όλα αυτά τα παράξενα γεγονότα, το ένα πάνω στ' άλλο, πώς δεν το πήρα χαμπάρι που την παίζετε όλη η κωμωδία? Θα δείτε πως είστε πολύ έξυπνοι, ε. Μπορεί, όμως εγώ θα παλέψω στην τελευταία μου πνοή. Δεν θα με νικήσετε. Και έπειτα, αφού δεν φοβηθήκατε ποτέ την επιστροφή της αληθινής Ελισάβετ, μία εξήγηση βρίσκω μονάχα. Τη σκοτώσατε. Αυτό είναι.
Η Ελισάβετ είναι νεκρή. Τώρα είμαι σίγουρος. Εσείς τη σκοτώσατε. Απόδειξε το. Δολοφόνη. Θα πάω στον Ιτσαγγελέα. Τράβα. Το πτώμα της Ελισάβετ Κορμπόν δεν έχει βρεθεί. Και δεν μπορείς να αποδείξεις πως η γυναίκα αυτή δεν είναι γυναίκα σου. Θα βρεθεί το πτώμα της Ελισάβετ και θα σας στείλουν στην Καρμανιόλα και τους τρεις. Κύριε Ιτσαγγελέα, η γυναίκα μου είναι νεκρή. Δολοφονήθηκε από έναν αστυνόμο και τους δύο συνεναχούς του. Φτιάξαν έναν ιστό από ψέματα ολόγυρά μου για να με τρελάνουν, μα εγώ δεν έχασα το μυαλό μου. Τα έχω 400. Κύριε Ισαγγελέα, αυτοί οι τρεις κακούργοι πρέπει να συλληφθούν αμέσως για το φόνο της γυναίκας μου. Η γυναίκα μου είναι νεκρή. Ναι, η γυναίκα σου είναι νεκρή. Δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε. Αλλά πού είναι το πτώμα της? Το πτώμα της? Ναι, Ντανιέλ Κορμπόν, πού είναι το πτώμα της γυναίκας σου? Κάτω στο χείμαρο, στο δάσος της Ομονής. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Αυτή τη φράση περιμέναμε από χθες. Κύριε Κορμπόν, φέτο το καλοκαίρι βάλατε στο χέρι μια πλούσια γυναίκα και την παντρευτήκατε στο Άψε Σβίσε. Ταξίδι γάμου στη Βενετία και μετά επίτηδες κατευθείαν σε αυτή τη βιλίτσα. Δύο μέρες μετά την άφηξή σας τη σκοτώσατε, σπρώχνοντάς την κάτω στη χαράδρα του Σαμουά. Μετά το έγκλημά σας ήρθατε και μου διηγηθήκατε την ιστορία του εγκαταληφθέντος σύζυγου. Λοιπόν, 10 χρόνια πείρας με έπεισαν ότι οι συμπτώσεις που αφορούν εξαφανίσεις και κληρονομίες δεν κρύβουν ποτέ τίποτα καλό. Γι' αυτό και δεν σας είπα τίποτα όταν 3 μέρες μετά ψαρέψανε στο χήμαρο το πτώμα μιας γυναίκας που η δεσποινής Μπερτόν, η νοσοκόμος, ανεγνώρισε σαν το πτώμα της Ελισάβετ Κορμπό, στην οποία είχε κάνει ένεση λίγες μέρες πριν. Η νεκροψία αποκάλυψε θάνατο από κάταγμα της σπονδυλικής στήλης, αλλά η απουσία νερού από τους πνεύμονες αποκλείει το θάνατο από πνιγμό. Ατύχημα! Όχι, 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 όχι. Γιατί τα ίχνη στην πλαγιά της χαράδρας απόδειξαν πως το πτώμα δεν μπορεί να μεταφέρθηκε μόνο του ως το χήμαρο. Συνεπώς, το θύμα σούρθηκε ως το σημείο της πτώσης του και μετά σπρώχθηκε κάτω και βυθίστηκε στο νερό. Άρα, έγκλημα. Έπρεπε όμως να έχω αποδείξεις την ομολογία σας. Τότε με τη συγκατάθεση των ανωτέρων μου αποφάσισα να σας στήσω μια παγίδα βασισμένη στην εκρανάσταση του θύματος. Ο υπαστυνόμος Μαρσέλ Ταρκέ από εδώ, δηλαδή ο Αβάς, και η δεσποινής Φλωρόν Στεφανή των ειδικών υπηρεσιών της δικαστικής αστυνομίας, δηλαδή η ψεύτικη γυναίκα σας, με βοήθησαν πολύ. Είχα βέβαια και τους αληθινούς μάρτυρες. Τον Μερλής, που ο αστυνόμος του Ζουάν Λεπέ ανεκάλυψε και μου ξαπόστειλε, και εδώ που τα λέμε, διασκέδασε πολύ με την ψεύτικη σφαίρα που έφαγε στην πλάτη και ξαπλώθηκε δήθεν νεκρός. Περιττό να σας πω πως πήρε ένα γενναίο φιλοδόρημα. Και τη δεσποινίδα Μπερτόν, τη νοσοκόμα, που έπαιξε τόσο θαυμάσια το ρόλο της εκβιαστήσης εκβιάστριας. Και οι 5 μας παίξαμε αυτή την κωμωδία που κατέληξε στο χαμό σας. Σπάσανε τα νεύρα σας και ομολογήσατε. Όμως μέσα σε όλη αυτή την ψεύτικη περιπέτεια που στήσαμε για να σας πιάσουμε στο δόκανο και να αποκαλύψουμε πως είστε εσείς ο φωνιάς, υπήρξε μια φράση αληθινή, η μόνη. Μια υπόσχεση που σας έδωσα. Σας είχα υποσχεθεί πως στις 7 θα είστε στη φυλακή. Θα είστε, κύριε Κορμπόν. Ακούσατε το έργο «Η Παγίδα» σε μετάφραση Δημήτρη Μιράτ και ραδιοφωνική προσαρμογή Μιρέλας Γεωργιάδη. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνε. Ο Δημήτρης Μιράτ στο ρόλο του συζύγου. Βασίλης Ανδρονίδης, αστυνομικός. Γιώργος Τζόρτζης, αβάς. Μέρη Λαλοπούλου, η γυναίκα. Δήμος Θαρένιος, αλήτης. Ματίνα Καρά, νοσοκόμα. Η μουσική επιμέλεια ήταν της Σοφίας Μιχαλίτση. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Ραδιοσκηνοθεσία Δημήτρη Μιράτ.